Χαίρετε! Καλησπέρα! Κάντε ένα καφεδάκι. Καιρό να πιούμε καφέ, να πιούμε μαζί καφέ και να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Για το γιατί και πώς πέφτουν οι άμυνές μας, οι ψυχολογικές εννοείται, όταν βρισκόμαστε σε μια σχέση. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Αυτό το βίντεο το γυρίζω πρωί Παρασκευής. Βγαίνει σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2020, βράδυ της Παρασκευής. Έμαθα ότι στην Ελλάδα δεν είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, τι ωραίος ο καφές. Κάτω από το βίντεο που κάναμε με τον Χάρη τον Βασιλιάδη, τον αγαπημένο, με τίτλο «Αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση», υπήρξε ένα πάρα πολύ κέριο σχόλιο, το οποίο είναι και αφορμή για αυτό το αποψινό θεωρητικό vlog. Θέκλα, αν θες πες μας σε vlog, γιατί τυχαίνει και στις σχέσεις μας ρίχνουμε τις άμυνές μας και ενώ καταλαβαίνουμε τα κίνητρα των άλλων, φαινόμαστε του χεριού τους, εμπίπτηκε η ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι η πτώση των ψυχολογικών αμυνών όταν είμαστε σε σχέση. Και το δεύτερο είναι το people pleasing σε μια σχέση. Λοιπόν, καταρχάς, για να μπεις σε μια ερωτική σχέση, παίρνεις το ρίσκο απριόρι, εκ των προτέρων, ότι θα είσαι ευάλωτος. Δεν μπορείς να είσαι σε μια ερωτική σχέση και να μην είσαι ευάλωτος. Να μην ρίξεις τις άμυνές σου. Οι άμυνες, οι ψυχολογικές άμυνες, είναι απαγορευτικές για τη δημιουργία μιας σχέσης. Σε μια ερωτική σχέση, βασικό στοιχείο και βασικό συστατικό είναι η εμπιστοσύνη του ενός συντρόφου προς τον άλλο και η άφεση. Να αφαιθεί σε μια σχέση, το άφημα, όχι άφεση, το άφημα. Πολλές φορές μιλάμε για ανθρώπους που έχουν φόβο της δέσμευσης, η φοβία της δέσμευσης και γι' αυτό δεν αφήνονται μέσα στη σχέση τους, δεν αφήνουν τον εαυτό τους να βιώσει τη σχέση τους και να δοθεί στην ερωτική σχέση αλλά και στον ερωτικό σύντροφο. Άρα είναι κάτι ανεπίτευκτο να θέλουμε να είμαστε σε ερωτική σχέση και ταυτόχρονα να κρατάμε και άμυνες. Δεν γίνεται. Ακόμη και σας το συμβουλεύουν μερικοί, που μπορεί να μην είναι και ψυχολόγοι, μπορεί να είναι άνθρωποι που μιλάνε για τις σχέσεις χωρίς να είναι ψυχολόγοι, ότι ναι, μεν, μπες στη σχέση, αλλά κράτα και μια πισινή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται και να μην σου πάρει τον αέρο άλλος. Αγαπημένοι μου, αγαπημένες μου, ο έρωτας είναι σαρωτικός και όταν μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση, άμα φτάσουμε και μπούμε, ναι, θα μας πάρει τον αέρο άλλος, ναι, θα του πάρουμε τον αέρα του άλλου και ναι, θα πέσουν οι άμυνές μας. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ και τα λέω για να τα ακούω κι εγώ πρώτη, ότι κάνουμε πολύ καλή επιλογή συντρόφου προτού μπούμε σε σχέση. Δεν μπαίνουμε εύκολα σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε καλά και δεν τους έχουμε μετρήσει ψυχικά και συναισθηματικά και δεν έχουμε καταλάβει αν είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης ή όχι. Αυτό φυσικά είναι εύκολο να το λες και δύσκολο να το κάνεις. Και ένα πρόβλημα που έχουμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι ότι επειδή το φλερτ υποφέρει τόσο πολύ στην εποχή μας, επειδή δεν φλερτάρουν και πολλοί άνθρωποι, έχουν γίνει όλα μηχανικά και μηχανοποιημένα μέσα από τα διαδίκτυα, μέσα από τα applications, τις εφαρμογές στα κινητά, μέσα από πολύ πιο λίγο γίνονται γνωριμίες μέσα από παρέες και στην πραγματική ζωή παρά στη διαδικτυακή ζωή. Έχουμε όλοι και όλες μια μεγάλη ανάγκη να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, να αγαπηθούμε και να αγαπήσουμε. Οπότε να βρίσκεται ένα πρόσωπο στη ζωή μας που μας αρέσει λίγο ή μας ελκύει κάπως ή πολύ και είναι διαθέσιμο να μπει σε σχέση μαζί μας, πάμε τρέχοντας. Και είναι σημαντικό ότι θα έχουμε σχέση, όχι με ποιον θα έχουμε σχέση. Εγώ που μιλάω το έχω κάνει στη ζωή μου. Το έχω κάνει. Έχω κάνει αυτό το λάθος. Να θεωρήσω πιο σημαντικό πράγμα το να είμαι σε σχέση παρά με το ποιον θα είμαι σε σχέση. Δεν σας κατηγορώ και δεν με κατηγορώ που το κάναμε, γιατί η ζωή είναι ένα μεγάλο σχολείο, παθαίνουμε και μαθαίνουμε. Δεν μπορείς να έχεις μια πραγματική ερωτική σχέση αν δεν αφαιθείς. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί ένας άνθρωπος να βρίσκεται σε μια ερωτική σχέση ή σε ένα γάμο που να μην είναι και η καλύτερη περίπτωση, που να μην έχει αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση από την άλλη πλευρά και παρόλα αυτά να έχει αφαιθεί, να δίνεται συναισθηματικά και να τον βλέπεις ότι είναι
ίσως και συνεξαρτώμενος με κάποιον κακοποιητικό σύντροφο. Και να λες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτός ο άνδρας τόσο ευφυής, τόσο καλλιεργημένος, τόσο ξύπνιος, να είναι με αυτή τη γυναίκα η οποία τον παίζει στα δάχτυλά της και τον χρησιμοποιεί και τον χειρίζεται, τον μανιπιουλάρει και να μην το παίρνει είδηση, ενώ στις δουλειές του, στις σπουδές του, στα άλλα πράγματα με τα οποία ασχολείται είναι τόσο δυναμικός, είναι τόσο δυναμική και για γυναίκα το ίδιο. Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Το έχω δει σε γυναίκες δυναμικές, σε γυναίκες οι οποίες τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά και στον επαγγελματικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα και στον οικογενειακό τομέα ακόμη, μητέρες, οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικές μητέρες, να είναι υπεύθυνες, να είναι σοβαρές, ό,τι βάζουν στο μυαλό τους να με σκληρή δουλειά να το πετυχάνουν, όταν έρχεται στις ερωτικές τους σχέσεις να έχουν αφαιθεί και να κάνουν μια επιλογή μεσοβέζικη και ακατάλληλη, με έναν άνθρωπο που δεν αξίζει το άφημά τους, δεν αξίζει την εμπιστοσύνη τους, αλλά λόγω μοναξιάς, λόγω φόβου της μοναξιάς, λόγω αγαμίας, να το πούμε και αυτό, γιατί ισχύουν και όλα αυτά, λόγω ερωτικών αναγκών, συναισθηματικών αναγκών, να μπαίνουν σε μια σχέση χωρίς να το καλοσκεφτούν, χωρίς να κρίνουν καλά τον άλλον άνθρωπο και να τους πάρει το ποτάμι μετά. Άμα φτάσεις και μπεις μέσα στη σχέση και άμα είσαι σχεσάκιας, με την καλή έννοια, δηλαδή αν είσαι relationship material, αν είσαι ένας άνθρωπος που κάνεις για σχέση και ξέρεις πώς να συνδέσαι, θα χαλαρώσεις τις αμοινές σου, θα δοθείς στον σύντροφό σου, θα φροντίσεις για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της σχέσης σου και θα έχεις υπομονή, θα έχεις αγάπη, κατανόηση, ενσυναίσθηση κλπ. Και ο άλλος μπορεί να μην τα αξίζει όλα αυτά, αλλά δεν μπορείς να το δεις γιατί πλέον είσαι στη σχέση. Ή ακόμη καλύτερα, ακόμη και αν το βλέπεις, δεν θες να το βλέπεις, επειδή για σένα η σχέση έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δεν είναι η του χεριού τους που γινόμαστε. Γινόμαστε τις σχέσεις. Του χεριού τις σχέσεις γινόμαστε. Και δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι που δίνονται στις σχέσεις τους και αφήνονται, έστω και αν δεν έχουν κάνει την καταλληλότερη επιλογή συντρόφου, ότι είναι people pleasers και γι' αυτό το κάνουν αυτό. Είναι άνθρωποι που ξέρουν να αγαπάνε. Όταν ξέρεις να αγαπάς, θα προσφέρεις τον σύντροφό σου, θα αγνιαστείς για τον σύντροφό σου, θα έχεις έγνοια αν είναι καλά, θα τρέξεις να συνδράμεις όταν χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθειά σου, θα θελήσεις να τον ξαλαφρώσεις, να την ξαλαφρώσεις από τον κόπο και από τον πόνο, θα θες να τον αγαπήσεις, θα θες να τον αγκαλιάσεις, θα θες να του δείξεις, να της δείξεις πόσο πολύ τον αγαπάς. Αυτό είναι σχέση, αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι συντροφικότητα. Εάν όμως ο σύντροφός σου είναι κακοποιητικός, είναι αδιάγνωστος ή δεν έχει καθαρά κίνητρα και είναι χειριστικός, είναι χειριστική, είναι συμφεροντολόγος, είναι συμφεροντολόγα, ενώ είσαι ήδη μέσα σε αυτή τη σχέση με τις άμυνες πεσμένες, μπορεί να το βλέπεις αλλά να μην θες να το πιστέψεις. Να μην θες να το πιστέψεις γιατί έχεις επενδύσει πολύ συναισθηματικά σε αυτή τη σχέση. Γιατί έχεις πιστέψει πως αυτή η σχέση θα είναι η σωτηρία σου. Γιατί έχεις πιστέψει πως θα βρεις την ευτυχία μέσα από αυτή τη σχέση. Και γιατί προσπαθείς και μάχεσαι και ψάχνεις να βρεις τρόπους να καλυτερεύσεις τη σχέση και να καλυτερεύσεις την κατάσταση. Δεν μπορείς όμως να καλυτερεύσεις τον άλλο. Δεν μπορείς έναν χαρακτήρα ο οποίος έχει σοβαρές ελλείψεις να τον αναπληρώσεις. Δεν μπορείς αν ο άλλος είναι διαταραγμένος και αδιάγνωστος να τον γιατρέψεις. Δεν μπορείς. Εδώ οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι σηκώνουν τα χέρια προς ψηλά μπροστά σε κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, όπως η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, για παράδειγμα. Σηκώνει τα χέρια ψηλά η επιστήμη. Και λέει, είναι πάρα πολύ απίθανο, ειδικά αν κάποιος είναι ενήλικας και δεν βρίσκεται πλέον σε μια ηλικία που εξελίσσεται ακόμη και μεγαλώνει ο εγκεφαλός του, να γίνει έγκαιρη ψυχολογική παρέμβαση και να βοηθηθεί ένας άνθρωπος με στοιχεία ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικός γίνεται στη ζωή του και να αποκτήσει, να διδαχτεί την ενσυναίσθηση. Ειδικά αν τον έχεις γνωρίσει τον άλλο στα 30 και στα 40 και στα 50, που ήδη έχει ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα και ήδη έχει παγιοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, όσο και αν προσπαθήσεις. Και ψυχολόγος ο ίδιος να είσαι, και ψυχίατρος ο ίδιος να είσαι, και κοινωνικός λειτουργός να είσαι, και εκπαιδευτικός να είσαι, και να είσαι μέντορας άλλων ανθρώπων, σύμβουλος άλλων ανθρώπων, τον σύντροφό σου, την σύντροφό σου, εάν έχει θέματα σοβαρά στη δομή της προσωπικότητας, όπως έγραψε και η Μαριάννα Εμιτά, η συνάδελφος, σε ένα σχόλιο χθες, δεν μπορείς να τον γιατρέψεις, δεν μπορείς να το φτιάξεις. Είναι λυπηρό, το γνωρίζω,
Και νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν πραγματικά σε μια σχέση και θέλουν να είναι σε μια σχέση και είναι αγαπητικοί, βάζουν μια άνηση κούρσα με την εντός εισαγωγικών ψυχοπάθεια, με τις θεμελιώδως διαταραγμένες προσωπικότητες, προσπαθώντας να αλλάξουν κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Και να χάνουν προφανώς και τον εαυτό τους σε αυτή την πορεία. Και εδώ έρχεται το βιντεάκι που κάναμε προχθές για το βάτραχο που κεγόταν, που σιγοψινόταν και δεν το παίρνει είδηση. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδιάγνωστοι και είναι εκμεταλλευτές και οπορτσουνιστές, στην αρχή θα σου δείξουν τον καλύτερο εαυτό. Στην αρχή θα προσποιηθούν ότι είναι αγαπητικοί, θα προσποιηθούν πως έχουν αγαπητικά συναισθήματα, θα προσποιηθούν πως είναι λογικοί, θα προσποιηθούν πως γνιάζονται για σένα, θα προσποιηθούν διάφορα πράγματα. Και το νερό σιγά σιγά θα ζεσταίνεται. Όσο περισσότερη οικειότητα νιώθουν μαζί σου, όσο περισσότερη οικειότητα νιώθεις εσύ μαζί τους, για να το πω καλύτερα, τόσο περισσότερο θα αφήνουν ελεύθερο τον εαυτό τους και εσύ θα καίγεσαι και δεν θα το παίρνεις είδηση και θα είσαι τόσο κουρασμένος. Θα είσαι τόσο κουρασμένη από μια απέλπιδη προσπάθεια χρόνο να αλλάξεις τα αναλύωτα, που δεν θα πάρεις είδηση πότε θα καείς ψυχολογικά. Δεν είναι people pleasing αυτό το πράγμα. Είναι προσπάθεια για την ευτυχία του εαυτού μας. Οι ερωτικές σχέσεις είναι πολύ εγωιστικό φαινόμενο. Και πρέπει να είναι. Και οφείλει να είναι. Δημιουργούμε ερωτική σχέση για να έχουμε υγιή ερωτική ζωή. Δημιουργούμε ερωτικές σχέσεις για να καλύψουμε τις συναισθηματικές, ερωτικές, σεξουαλικές, συντροφικές μας ανάγκες. Δημιουργούμε μια ερωτική σχέση για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Δεν δημιουργούμε μια ερωτική σχέση για να ευχαριστήσουμε τον άλλον. Δεν δημιουργούμε μια ερωτική σχέση για να είμαστε πολύ καλοί φίλοι ή πολύ καλοί εραστές με τον άλλο. Δημιουργούμε μια ερωτική σχέση για να εμπλουτίσουμε τη δική μας ζωή, για να βελτιώσουμε τη δική μας ζωή. Γι' αυτό το λόγο και το people pleasing, κατά τη γνώμη μου, δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να μπει κάποιος σε μια σχέση. Αν το έχεις ως προσωπικότητα και είσαι people pleaser, είσαι αυτός που έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσπαθείς συνεχώς να ευχαριστήσεις τους άλλους, εννοείται ότι και μέσα στη σχέση σου θα κάνεις το ίδιο. Πέραν από τις αγάπης, της δοτικότητας και της άφεσης, που είναι ουσιαστική η άφεση για να υπάρξει σχέση, θα έρθει και το κομμάτι του people pleasing. Ότι προτού ο σύντροφός μου εκφράσει μια επιθυμία, προτού εκφράσει μια ανάγκη, εγώ τρέχω να του την καλύψω, να της την καλύψω. Οι people pleasers μπορούν να είναι καλά μέσα σε σχέσεις, εκτός από την περίπτωση που τα κάνουν ψυχοθεραπεία και να ξεπεράσουν το people pleasing, μπορούν να είναι καλά μέσα σε μια σχέση όταν βρεθούν με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εκμεταλλευτής. Με έναν άνθρωπο που είναι ακέραιος και ο οποίος έχει καλά αισθητήρια και καταλαβαίνει πότε το τέρι του ή το τέρι της υπερβαίνει αυτόν για τη σχέση και μπορεί να του πει, να της πει stop, ηρέμησε, χαλάρωσε, δεν είναι ανάγκη να κάνεις τόσα πράγματα για μένα. Μπορώ και μόνος μου, μπορώ και μόνη μου να το κάνω αυτό. Χαίρομαι που με αγαπάς, σε ευχαριστώ που με αγαπάς, σε αγαπώ και εγώ πολύ όμως, άσε με και εμένα να κάνω κάτι για σένα. Αν ο people pleaser έχει απέναντι του μια υγιή προσωπικότητα, αυτή η υγιής προσωπικότητα δεν θα δεχθεί το people pleasing. Δεν θα το αποδεχθεί. Θα ανησυχήσει για το people pleasing, θα το συζητήσει και θα μπορέσουν μαζί και ίσως και με τη βοήθεια ειδικού να εξυγειάνουν την κατάσταση. Οι people pleasers όμως, άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, people pleaser σημαίνει αυτός που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους, ελκύονται ερωτικά, δυστυχώς, από ανθρώπους εγωκεντρικούς, από ανθρώπους διαταραγμένους, από ανθρώπους αδιάγνωστους, από ανθρώπους εγωκεντρικούς, οι οποίοι ψάχνουν μέσα από μια ερωτική σχέση να βρουν ένα δούλο, μια δούλα, να βρουν κάποιον να μπουστάρει το εγώ τους, να τονώνει το εγώ τους, να βρουν κάποιον να καλύπτει τις ανάγκες τους, να κάνει τις δουλειές τους και τις πρακτικές και τις ψυχικές και τις συναισθηματικές, να βρουν κάποιον να τον εκμεταλλεύονται. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο για ένα people pleaser να δημιουργήσει μια υγιή σχέση αν δεν κάνει πρώτα ψυχοθεραπεία. Όσοι από εμάς είμαστε people pleasers, οφείλουμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία και έστω και αν έχουμε κάνει στο παρελθόν, να ξανακάνουμε και να ξανακάνουμε και να ξανακάνουμε μέχρι να μπορέσουμε επιτέλους να ξεκολλήσουμε από αυτή την προβληματική συνθήκη στην οποία θέλουμε να ευχαριστούμε τους άλλους. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί είμαι και εγώ people pleaser. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι τόσο πολύ όσο ήμουν παλιότερα, αλλά ακόμη το έχω. Και δεν είναι αρετή το να είσαι people pleaser. Με την έννοια του ότι
Δεν σημαίνει απαραίτητα που είσαι κακός άνθρωπος όταν είσαι people pleaser, γιατί έχουμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα το επεξηγηματικό βίντεο ότι άλλο πράγμα να είσαι people pleaser, άλλο πράγμα να είσαι σωτήρας, και εξηγήσαμε ότι people pleaser δεν το κάνουν με κακό σκοπό. Δεν το κάνουν επειδή θέλουν να εκμεταλλευτούν τους άλλους, επειδή θέλουν να έχουν τους άλλους του χεριού τους. Το κάνουν επειδή έτσι έχουν μάθει να συνδέονται με τον κόσμο μέσα από την προσφορά. Μπορούμε όμως όσο γίνεται αυτό το πράγμα να το εξηγένουμε. Και πώς το εξηγένουμε? Μέσω της ψυχοθεραπείας και μέσω της συνειδητής προσπάθειας την αγαπητικότητά μας και τη δοτικότητά μας να τη δίνουμε μόνο εκεί που αξίζει. Ποιοι αξίζουν να πάρουν την αγάπη μας και τη δοτικότητά μας? Πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, τα οποία έχουμε γεννήσει. Τη στιγμή που έχεις γεννήσει τα παιδιά σου, έχεις ευθύνη απέναντι στα παιδιά σου να είσαι αγαπητικός, δοτικός, μητρικός, πατρικός, γονεϊκός. Ποιοι αξίζουν την αγάπη μας? Οι φίλοι μας, οι οποίοι μας σέβονται και μας εκτιμούν και έχουμε μια σχέση αμοιβαιότητας. Δίνουμε και παίρνουμε. Μιλάμε κι εμείς για τα θέματά μας, μιλάνε κι αυτοί για τα θέματά τους. Τους βοηθάμε κι εμείς όταν υπάρχει ανάγκη, μας βοηθάνε κι αυτοί όταν υπάρχουν ανάγκη. Ανταποδοτικές σχέσεις ενηλίκων, ανθρώπων εισάξιων. Και φυσικά το πιο δύσκολο και το πιο ευκταίο και το πιο επιθυμητό σε μια ερωτική σχέση μεταξύ δύο ενηλίκων ανθρώπων και ψυχικά ενηλίκων, όχι μόνο σωματικά, όχι μόνο ηλικιακά, οι οποίοι να είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτό το αλυσβερίσι, το αγαπητικό που δίνεις και παίρνεις, παίρνεις και δίνεις, αγαπάς και αγαπιέσαι, αγαπιέσαι και αγαπάς. Δεν μπορώ να σας πω, κρατήστε πισίνες στις σχέσεις σας. Δεν γίνεται. Γιατί αν κρατάτε πισινές στις σχέσεις σας, σημαίνει πως δεν θα φεθείτε να συνδεθείτε ουσιαστικά με τον άλλον ή με την άλλη. Αυτό που θα σας πω είναι προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ την επιλογή σύντροφου. Πάρα πολύ. Ας διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το φλερτ και τον dating. Φλερτ σημαίνει μιλάω με τον άλλο φλερταριστικά, ανταλλάζουμε μηνύματα, ανταλλάζουμε τηλεφωνήματα, πάμε για καφέ, πάμε για φαγητό, αυτό είναι και το dating, το βγαίνουμε έξω μαζί, με σκοπό να γνωριστούμε, με σκοπό να τσεκάρουμε τα συναισθήματα μας ο ένας απέναντι στον άλλο και με σκοπό να πάρουμε την απόφαση και οι δύο, γιατί μόνο τότε θα γίνει σχέση όταν αποφασίσουν και οι δύο, ότι γουστάρω αυτόν τον άνθρωπο, μ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος, έχει πολύ καλά στοιχεία αυτός ο άνθρωπος και μαζί με αυτόν τον άνθρωπο μπαίνω σε μια διαδικασία να χτίσω μια ζωή. Αυτό το πράγμα είναι crucial, είναι κέριο, κύριο. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον 2 μήνες φλερτ, αν όχι 3. Τουλάχιστον. Ξέρω πως οι ρυθμοί στη ζωή μας είναι γρήγοροι. Ξέρω πως θα σας φαίνονται αιώνες οι 8 εβδομάδες, οι 12 εβδομάδες, οι 3 μήνες που εισηγούμε, οι 2 μήνες, έστω 2 μήνες. 2 μήνες προτού να πάμε στο κρεβάτι, 2 μήνες προτού να πούμε ή 2 μήνες προτού να αποφασίσουμε ότι είμαστε σε σχέση, να αφαιθούμε. Δεν το λέω από συντηρητισμό, δεν το λέω από ηθικολογία. Έχω δει στη ζωή μου, επειδή έχω δει χιλιάδες ανθρώπους και χιλιάδες περιστατικά σχέσεων, ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν από μία ξεπέτα και οδηγήθηκα σε μία σχέση ζωής. Όμως, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα προετοιμασίας για εισδοχή στη σχέση, εκείνο το διάστημα στο οποίο ζυγίζουμε τα συναισθήματά μας, ζυγίζουμε όσα γνωρίζουμε για τον άλλον, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε πράγματα για τον άλλον και βλέπουμε κι αν ο άλλος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθει πράγματα για μας, όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το χρονικό διάστημα, τόσο πιο γερά χτίζονται οι βάσεις μιας καινούργιας σχέσης. Φυσικά, μπορεί κάποιος να φλερτάρει και για 2 μήνες, να φλερτάρει και για 3 μήνες, να πηγαίνει ραντεβού για 5 μήνες, ξέρω εγώ, 5 μήνες είναι απίθανο στην εποχή μας, τέλος πάντων, για 2 μήνες, και μετά να μπει σε μια σχέση που στην πορεία να διαφανεί ότι αυτή η σχέση είναι κακοποιητική, ότι αυτή η σχέση δεν είναι αυτό που ήθελε ή δεν είναι ανταποδοτική. Τα ρίσκα υπάρχουν πάντοτε και ειδικά στον έρωτα. Ο έρωτας είναι ένα επικίνδυνο σπορ για δυνατά μυαλά, για δυνατές αντοχές. Ποιες άμυνες κρατάμε? Υπάρχουν κάποιες άμυνες που πρέπει να κρατάμε. Και οι άνδρες και οι γυναίκες. Που δεν είναι ψυχολογικές άμυνες. Είναι κοινωνικές άμυνες και οικονομικές άμυνες. Η γνώμη μου πάντα. Η οικονομική άμυνα είναι, έστω και αν έχω μπει σε μια ερωτική σχέση, κρατάω στη δική μου γνώση και στη δική μου διάθεση
οτιδήποτε οικονομικό πόρο έχω, ο οποίος μπορεί στο μέλλον, σε περίπτωση που σταματήσει αυτή η σχέση, ειδικά αν είναι γάμος, η συμβίωση, να μπορέσω να επιβιώσω τον πρώτο καιρό. Δηλαδή, έχω, ρε παιδί μου, αποταμιεύσει τόσα χρόνια που δουλεύω, 3 χιλιάρικα, αφήνω αυτά τα 3 χιλιάρικα σε ένα λογαριασμό αποταμίευσης, δεν τα φέρνω στο κοινό, οικονομικό πορτοφόλι, στο κοινό πορτοφόλι, αν θα συμβιώσουμε ή αν θα παντρευτούμε. Δεν τα αποκρύβω με την έννοια του ότι το κάνω ψευδώς. Λέω, αυτά τα χρήματα θα τα αφήσω εκεί, σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, να μπορέσω να επιβιώσω. Και για τον άντρα ισχύει αυτό και για τη γυναίκα. Δεν ξέρω αν αυτό θα σας σοκάρει ή αν αυτό θα σας φανεί παράδοξο. Εγώ θεωρώ ότι είναι και καλή ιδέα να το πούμε κιόλας. Ότι έχω αυτό το ποσό, το οποίο θα το κρατήσω εκεί πέρα για ώρα ανάγκη. Σε περίπτωση που θα αφήσουμε το σπίτι μας και θα πάμε να μετακομίσουμε σε ένα καινούριο σπίτι μαζί με τον νέο συμβίο μας, με τη νέα συμβία μας, ή θα παντρευτούμε ή θα κάνουμε. Είναι καλά αν έχουμε κάτι από πριν ή μια περιουσία στο όνομά μας που μας έχουν δώσει οι γονείς μας, να κρατήσουμε αυτά τα οικονομικά, γιατί πάρα πολλές φορές το συναντάμε αυτό σε ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί και είναι παντρεμένα και έχουν οικογένειες. Ένας από τους δύο, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, να θέλουν να χωρίσουν στην πορεία, εφόσον τους έχει τελειώσει η σχέση, αλλά να δυσκολεύονται να το κάνουν λόγω οικονομικής ανυμπόριας. Άρα, κατά τη γνώμη μου, κρατάμε κάποιες οικονομικές άμυνες. Αν δεν έχουμε λεφτά στην άκρη, βάζουμε κάθε μήνα έστω ένα 50 ευρώ στην άκρη ή ένα 30 ευρώ, δεν ξέρω πώς θα μπορεί ο καθένας και πώς είναι η οικονομική κατάσταση του καθενός, ώστε να υπάρχει ένα μικρό ποσό σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε χει, να μην βρεθούμε στους δρόμους. Αυτό δεν είναι ψυχολογική άμυνα, αυτό είναι οικονομική άμυνα. Και κρατάμε επίσης και μια κοινωνική άμυνα. Δεν ενημερώνουμε το κοινωνικό μας περιβάλλον για τη σχέση μας, δεν δημοσιοποιούμε τη σχέση μας, αν αυτή η σχέση δεν είναι παγιωμένη, στερεωμένη, δεν είναι καλά θεμελιωμένη. Γιατί μπορεί να είμαστε στις αρχές, να είμαστε τρελά ερωτευμένοι με κάποιον, τρελά ερωτευμένοι με κάποιαν και να νομίζουμε πως είναι ο τέλειος σύντροφος, η τέλεια σύντροφος, από τη χαρά μας να θέλουμε να το πούμε στον κόσμο όλο και μετά από 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 5 εβδομάδες να αρχίσουν τα προβλήματα μέσα στη σχέση και να έχουμε αυτή τη δυσκολία του «μα χωρίσω τώρα και το έχω πει στις φίλες μου», «μα χωρίσω τώρα και το έχω πει στους φίλους μου», «μα χωρίσω τώρα και το έχω πει στους γονείς μου και το έχω πει στους συγγενείς και το έχω πει στη δουλειά μου». Άρα το πρώτο χρονικό διάστημα μιας σχέσης κρατάμε ενήμερα μόνο τα πολύ κοντινά μας πρόσωπα, τα οποία δεν θα μας εξασκήσουν καμία κοινωνική πίεση, να παραμείνουμε σε μια κατάσταση η οποία μπορεί στην πορεία να φανεί ότι δεν είναι και ό,τι καταλληλότερο για μας. Άρα, ως ψυχολόγος και ως γυναίκα, θεωρώ ότι σε μια καινούρια σχέση κρατάμε ψυχολογική και κοινωνική άμυνα, δίνοντας χρόνο να σιγουρευτούμε, μιλάω ειδικά για την κοινωνική άμυνα, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το τέρι μας ή θα είναι το τέρι μας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μια σχέση η οποία θα κρατήσει, είναι μια σχέση που είναι σημαντική για μας. Άρα αξίζει τον κόπο να τη μοιραστούμε με τους άλλους. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχει κοινωνική πίεση για να δημιουργήσουμε μια σχέση και έτσι πολύ νωρίς να θέλουμε να πούμε «μαμά, βρήκα γκόμενο», «μαμά, βρήκα γκόμενα», «μπαμπά, βρήκα γκόμενα», «βρήκα γυναίκα», «βρήκα άντρα». Oh, wow. Περιμένετε να δοκιμάσετε, να περιμένουμε. Να δοκιμάσουμε, να δούμε αν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Δεν είναι ανάγκη να το λέμε στον κόσμο όλο. Και ξέρετε ότι σας μιλάω και από προσωπική πείρα, το γνωρίζετε, το γνωρίζετε. Είναι πολύ φυσικό να τα κάνουμε αυτά. Όταν είσαι ερωτευμένος, τρελαίνεσαι. Ενθουσιάζεσαι, πετάς στους 7 ουρανούς και θέλεις να το μάθει ο κόσμος όλος. Ας κρατήσουμε μια πισινή. Ας κρατήσουμε μια πισινή στο να γνωστοποιήσουμε τη σχέση μας στο κοινωνικό μας περιβάλλον, θα έλεγα τουλάχιστον για 9 μήνες, αν όχι για ένα χρόνο. Για να δοκιμαστεί η σχέση, ειδικά αν υπάρχει και συμβίωση, και να δούμε αν όντως αξίζει να προχωρήσουμε σε αυτή τη σχέση ή όχι, και να μην έχουμε τον δισταγμό του ότι θα γίνω ρεζίλη τώρα αν χωρίσω. Που έχω πει στον κόσμο όλο ότι είμαι ερωτευμένη, ότι είμαι ερωτευμένος, έχω πει στον κόσμο όλο ότι θα παντρευτώ, έχω πει στον κόσμο όλο ότι έχω βρει τον άντρα της ζωής μου, τη γυναίκα της ζωής μου και τότε θα γίνει. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους μας να είμαστε χαρούμενοι και πλήρεις και χωρίς ερωτικές σχέσεις και την επόμενη φορά που θα ρισκάρουμε να μπούμε σε μια ερωτική σχέση, να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο
για να δοκιμάσουμε λίγο τον άνθρωπο και να δούμε αν μας κάνει αυτός ο άνθρωπος που ρωτούμε σε σχέση. Δεν θα σας πω να σχετίζεστε από απόσταση ψυχική, να σχετίζεστε κρατώντας άμυνες. Είναι απολύτως φυσιολογικό, κατά τη γνώμη μου, πάντα μέσα σε μια ερωτική σχέση να αφήνουμε τις άμυνες. Άρα η προσπάθεια γίνεται προτού ξεκινήσει αυτή η ερωτική σχέση. Και ένα τελευταίο μήνυμα σε όσους βρίσκονται σε ερωτική σχέση ή γάμους που είναι κακοποιητικοί ή που δεν είναι κατάλληλοι για αυτούς: μη σκέφτεστε. Μη σκέφτεστε τι θα πει ο κόσμος, μη σκέφτεστε οτιδήποτε άλλο. Σκεφτείτε στρατηγικά, σκεφτείτε τη ψυχική, συναισθηματική, πνευματική και οικονομική σας επιβίωση και προγραμματίστε την έξοδό σας από μια κατάσταση που δεν είναι υγιής. Γιατί όπως είπε και η φίλη πολύ ορθά στο σχόλιο, ενώ καταλαβαίνουμε τα κίνητρα των άλλων, φαινόμαστε του χεριού μας, του χεριού τους. Ας μην είμαστε του χεριού τους. Τις ερωτικές σχέσεις τις κάνουμε για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, για να την εμπλουτίσουμε. Παντρευόμαστε για να έχουμε ευτυχία. Δεν παντρευόμαστε και δεν κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να είμαστε τα δουλάκια των άλλων. Με όλη μου την αγάπη, καλό βράδυ.